Καινούργιο βιβλίο διαβάζω. Μας το έστειλε η αγαπημένη μας αδερφή από τη Βουλγαρία, η Τζάσμιν. Δανείστηκε ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας και μας έστειλε τρία πίσω. Να είναι καλά. Και είναι πολύ καλό βιβλίο, γιατί μιλάει για τον πολυλογά μέσα μας. Μιλάει για τον φαφλατά. Μιλάει για τις αρνητικές σκέψεις. Στα αγγλικά λέγεται chatterbox. Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε το σαπιοκούτι. Στα έτσι πιο επιστημονικά είναι η λογόρια, η λογοδιάρια. Φυσικά καταλαβαίνετε ποιες λέξεις έχει η λέξη λογοδιάρια. Αυτόν τον λόγο και τη διάρκεια. Έτσι, το ασταμάτητο μπλα μπλα. Και πόσες πολλές φορές αυτό που βλέπουμε καμιά φορά στα καρτούν ότι είναι εδώ το διαβολάκι και εδώ το αγγελάκι, πόσες πολλές φορές θα επιθυμούσα να ήταν έτσι, να ήταν τόσο ξεκάθαρο. Γιατί θα έλεγα το διαβολάκι, θα του δίνα μία και μετά θα είχα την ευλογία του αγγέλου, συνέχεια να μου λέει τις θετικές σκέψεις. Αυτό θα άλλαζε τα πάντα. Θα ανακαλύπταμε έτσι μια ακλόνητη αυτοπεποίθηση, γιατί θα έχουμε μόνο τον άγγελο να μας μιλάει. Δεν θα μας ενοχλούσε πλέον η συνεχή επίκριση του κόσμου και των αρνητών του Θεού γύρω μας. Θα έχουμε πάντα την προστασία, την καλή συμβουλή του Αγγέλου. Θα μας πρόσφερε στις αδυναμίες μας μια πλατφόρμα έτσι από το Θεό, μια δύναμη, αντί να μας καταδικάζει, αντί να μας λέει ότι δεν αξίζουμε. Θα ήμασταν ασταμάτητοι, θα ήμασταν ακλόνητοι, θα νιώθαμε υπερδύναμοι ή δεν θα είχαμε το διαβολάκι να κυριαρχεί στις σκέψεις μας, να κυριαρχεί στην καρδιά μας, να μας γεμίζει με φοβίες, να μας γεμίζει... Α, έχουμε και από αγγλικά σε τουρκικά. Άρα πρέπει να το κάνω πιο αργά ακόμα. Να μας γεμίζει φοβίες, ανασφάλειες, ζήλες. Έτσι, θα είχαμε την κυριαρχία, θα υπήρχε μια κυριαρχική δύναμη μέσα μας. Θα μας έκανε την πίστη πιο δυνατή. Δεν θα νιώθαμε τόσο δυναμικά τις αποτυχίες και την απόρριψη που απαιτεί όταν πρέπει να είσαι υπάκουος στον Θεό. Δεν θα μας παρέλυε αυτό το bullying που συμβαίνει συχνά από τους γύρω μας και μέσα μας, ότι δεν αξίζουμε. Θα πηγαίναμε στον ύπνο μας ήρεμοι, θα τελειώναμε τις μέρες μας χωρίς ενοχές, χωρίς σκέψεις αν καταφέραμε όλα όσα είχαμε στο μυαλό να κάνουμε, αν ευαρεστήσαμε τον Θεό. Θα ήμουν απρόσβλητος. Δεν θα με έπιανε να δει καμία αρνητική σκέψη. Έτσι λοιπόν δεν θα είχαμε εμπόδια. Όλα θα ήταν, ό,τι εμπόδια έρχονταν στην ζωή μας, θα το βλέπαμε ως μια πολύ καλή ευκαιρία. Δυστυχώς, δεν υπάρχει το διαολάκι στο νόμο μας. Και ακόμα χειρότερα, δεν υπάρχει το αγγελάκι στο νόμο μας. Ανταυτού, έχουμε αυτόν τον ατελείωτο πόλεμο μέσα στις καρδιές μας και μέσα στο μυαλό μας. Είτε είναι συνειδητός, είτε ασυνείδητος.
είναι αυτό το ατελείωτο μπλα μπλα. Ο πολυλογάς συνεχώς μιλάει και θέλει να φέρει ανασφάλεια, θέλει να φέρει φοβίες. Και διάβαζα εδώ αυτόν τον άνθρωπο που μιλάει για αυτό το chatterbox που του συμβαίνει, αυτόν τον πολυλογά. Και εγώ κάτσε να γράψω κι εγώ. Να δω, τον έχω κι εγώ μέσα με αυτόν. Και γέμισα 5 σελίδες. Θα σας διαβάσω μερικές. Δεχτείτε και ως μια μικρή εξομολόγηση. Κάποιες από τις αρνητικές σκέψεις που άμα δεν τις καθυλώσουμε, δεν τις κοντρολάρουμε, είναι το ατελείωτο. Εδώ θα είναι δύσκολο για τη Μαρία που μεταφράζει. Λοιπόν, σκέψεις. Πάλι παπούτσια έξω από την παπουτσοθήκη. Μα για ποιο λόγο αγοράσαμε παπουτσοθήκη? Αν είναι να αφήνουμε πάλι απ' έξω να γεμίζουν στο διάδρομο. Και τι καυγά κάναμε τρικούβερτο στο IKEA όταν πήγαμε να την πάρουμε αυτή την παπουτσοθήκη για να μας λύσει τα προβλήματα και τελικά πάλι καινούργια προβλήματα μας φέρει. Ξεφτυλιστήκαμε μπροστά στον κόσμο, φωνάζουμε ένας τον άλλον. Τι είδους χριστιανός είμαι εγώ? Άμα ήξεραν θα έλεγαν αυτοί. Τι είδους αναγεννημένος χριστιανός θα ήταν αυτός, αν μας ήξεραν θα έλεγαν. Και μετά έχω και την άλλη ρωσίδα στο email που με αποκαλεί αιρετικό. Αυτή που δεν έχει ιδέα από το Λόγο του Θεού με αποκαλεί εμένα αιρετικό. Και όμως κατάφερε για κάποια στιγμή να μου φέρει μια ανασφάλεια. Πού να με έβλεπε και αυτή στο IKEA. Όλα αυτά τώρα είναι στο μυαλό, έτσι. Θα γελούσε το πρόσωπό της. Ενοχές. Ενοχές. Σκέψεις με ενοχές. Ατελείωτες ενοχές. Και μετά θα καλύπτει η χάρη. Δόξα τω Θεώ για την πλούσια χάρη του Κυρίου. Όλα αυτά τώρα είναι στο μυαλό μου. Έτσι. Συνεχίζω την ιστορία. Και μετά η χάρη. Και μετά η χάρη. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει. Απλά θα τα λες. Όπως τα λέω εγώ. Είναι οι σκέψεις μου. Δεν είναι ότι όλοι τις καταλαβαίνουν τις σκέψεις. Λέει ό,τι πιάνεις. Και μετά αυτές οι λάμπες στο φως που δεν τις έχω αλλάξει για κάτι μήνες. Είναι δύο από τις τέσσερις που δεν έχουν αλλάξει κάτι μήνες. Πότε θα φιλοτιμηθώ να πάρω τη σκάλα και να τις αλλάξω? Και πώς να το κάνω όταν γυρίζω τόσο αργά κάθε μέρα από τη δουλειά, κουρασμένος? Και αν έχω λίγο χρόνο, προτιμώ να τον κάνω με κάποιους φίλους από την Εκκλησία. Κάποιες ψυχές που με έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Άλλωστε, γιατί έχω τον ελεύθερο χρόνο, αν δεν τον αφιερώσω σε κάποιους ανθρώπους? Ενοχές και εκεί. Μαζί και ο φόβος. Πού πηγαίνουμε τελικά, πού πηγαίνει η πίστη μας? Έχουμε φτιάξει και αυτή τη λίστα προσευχών για ένα σωρό κόσμο που έχει ανάγκες και πάλι για αυτή τη βδομάδα δεν την προσευχηθήκαμε. Δεν θέλω να περάσει και αυτή τη βδομάδα χωρίς να την προσευχηθούμε. Πάλι ενοχές. Και αν κάποιος πεθάνει από αυτή τη λίστα και αν κάποιος αρρωστήσει παραπάνω, θα νιώθω πιο πολλές ενοχές που δεν προσευχήθηκα αρκετά για αυτόν. Και μετά έρχεται η χάρη. Και το καλύπτει και αυτό. Αυτή η γλυκιά χάρη που μας θυμίζει και μου ψιθυρίζει, μην ανησυχείς. Απλά προσευχήσου τώρα. Τώρα που θυμήθηκες, τώρα προσευχήσου. Και μετά έρχεται πάλι ο φόβος. Γιατί την κάναμε αυτή τη λίστα? Κυριακή σήμερα το πρωί. Τα πιάτα με περιμένουν να τα πλύνω. Δεν πρόλαβα μέσα στη βδομάδα να τα πλύνω τα πιάτα. Έχω αποσυρίσει τη γυναίκα μου. Τουλάχιστον θα πλένω τα πιάτα το πρωί πριν φύγω για τη δουλειά. Αλλά μέσα στη βδομάδα έτσι κι αλλιώς αργούσα στη δουλειά. Αργούσα και με τα πιάτα. Τελικά δεν έκανα τίποτα από τα δύο. Και άρχισαν και οι πονοκεφαλοί μου από το κρύο. Αλλά δεν θέλω να απογοητευτεί το μαράκι. Μια δουλειά μου έδωσε όλη και όλη. Στο σπίτι να πλένω τα πιάτα.
Και αυτή η εβδομάδα έχω πάει πίσω. Είναι από τις 5 γλώσσες αγάπης αυτό που το έχουμε κάνει. Δεν ξέρω αν το ξέρει το αγάπη το βιβλίο. Και έχουμε βρει ότι αυτή η γλώσσα αγάπης βοηθάει. Κάνω να της πλύνω τα πιάτα. Χαίρεται. Και πάλι θα σηκωθεί. Λέω ότι θα δει πάλι τα πιάτα άπλυτα. Προσπαθώ εκεί έστω 2-3 τα μεγάλα να φύγουν τουλάχιστον. Απογοήτευση. Και το αφεντικό θα απογοητεύσω που θα φτάσω αργά και τη γυναίκα μου που δεν ξέπαινα τα πιάτα. Αφήνω ένα σημείωμα αγάπης, έτσι να μου να τη ζητήσω συγγνώμη. Κάπως να ισορροπήσω την ανευθυνότητά μου. Και τρέχω. Τρέχω να πιάσω τη δουλειά. Και μετά έχω και το site της Εκκλησίας. Πότε θα αναρτήσω κάτι καινούργιο στο site της Εκκλησίας. Κανείς δεν με βοηθάει, νιώθω. Νιώθω μόνος. Καμιά φορά θυμώνω. Αλλά για ποιον το κάνω, για τους άλλους. Το κάνω για τον εαυτό μου. Και εκεί ο Θεός μου υποθυμίζει. Το κάνεις για μένα. Σε θέλω να συνεχίσεις να το κάνεις. Και έτσι υποτάσσομαι, συγχωρώ αυτούς που πρέπει να συγχωρήσω και συνεχίζω. Πού να είχα και τη διαχείριση της πολυκατοικίας, λέω. Πού να είχα και παιδιά. Και μετά έρθει η Γαλήνη. Μέχρι την επόμενη σκέψη. Αυτά έτσι λίγο περιληπτικά, τι μπορεί να συμβεί σε 10 λεπτά μέσα σε μια μέρα, που αν δεν το σημειώσεις κάτω, λες, εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα, δεν είναι αυτό το βιβλίο για μένα. Κοίτα πόσες σκέψεις έγραψα μέσα σε 5 λεπτά. Αλληλούια Κύριε. Πάμε να διαβάσουμε ένα εδάφιο. Ένα εδάφιο στον Ιωάννη 8. 44. Να διαβάσω. Ναι, 2 λεπτά λίγο πριν να φτάσουμε όλοι εκεί. Διάβασε πριν, ναι, ευχαριστώ. Είστε εκεί. Ναι. Εσείς είστε από τον πατέρα τον διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος ήταν εξ αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει στην αλήθεια, επειδή η αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Όταν μιλάει το ψέμα, μιλάει από τα δικά του, επειδή είναι ψεύτης και ο πατέρας του ίδιου του ψεύδους. Αμήν. Εδώ μας λέει μια πολύ σημαντική αλήθεια. Μας αποκαλύπτει σε εμάς που πιστεύουμε μια αλήθεια που ο κόσμος δεν την ξέρει. Είναι ότι υπάρχει κάποιος, πράγματι. Δεν είναι ότι είμαστε όλοι ψυχάγγιδες και έχουμε τόσες σκέψεις στο μυαλό μας. Είναι ότι υπάρχει κάποιος που είναι πατέρας του ψεύδους. Και αυτός πατέρας του ψεύδους ξέρει το χαρακτήρα σου, ξέρει τις σκέψεις κάνεις καθημερινά, ξέρει το pattern, ξέρει τον τρόπο που σκέφτεσαι και αν βρει κενό θα προσπαθήσει να μπει μέσα να σου πει ψέματα. 8.44. Ιωάννης 8.44. The Father of Lies. Ναι, όχι, εντάξει. Άρα είναι μια αληθινή μάχη. Και πρέπει να την πάρουμε σοβαρά αυτή η μάχη. Τώρα, τα ερωτήματα λοιπόν, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι γίνεται αυτή η μάχη, κάποια ερωτήματα πρέπει να κάνουμε ή που μπορεί να κάνουμε και να πέφτουμε σε λάθος απαντήσεις είναι δυνατόν αυτού του είδους ο άνθρωπος, πέστε σαν εμένα, που μπορεί να προσανατολίζεται από τόσες πολλές σκέψεις, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να εξακολουθεί να ακούει και τον ψήθυρο του Θεού μέσα σε αυτές τις σκέψεις. Και είναι καλό να ασχοληθείτε κι εσείς αν έχετε αρνητικές σκέψεις. Μήπως σας περνάει και εσάς αυτή η αρνητική σκέψη. Μπορώ εγώ που έχω τόσες αρνητικές σκέψεις να συνεχίσω να κάνω έργο για τον Θεό. Είναι μια άλλη ερώτηση. Μπορεί η φωνή του Θεού να συνυπάρχει με αυτό που στον κόσμο ακούγεται και ως ψύχωση.
μέσα στον ένα άνθρωπο. Και η τρίτη ερώτηση, πώς μπορώ να υποτάξω και να σοπάσω αυτή τη φωνή του εχθρού, όταν ο εχθρός χτυπάει. Είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει έργο για τον Θεό. Ειδικά όταν πνίγεσαι σε σκέψεις, πνίγεσαι σε αρνητικότητα, πνίγεσαι σε ενοχές. Αλλά το εδάφιο το διαβάσαμε για να καταλάβουμε ότι αυτός είναι αυτό που αντιμαχόμαστε και θα αντιμαχόμαστε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Άρα, όλα αλλάζουν όταν αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι ο Θεός μου έχει δώσει την ικανότητα να επιλέγω ποιον διάλογο θα ακούσω και ποιον διάλογο θα πιστέψω μέσα μου. Μου έχει δώσει και την ικανότητα να ανταποκρίνομαι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μπορώ να μιλήσω, να αντιταχτώ σε αυτό το διάλογο. Θυμηθείτε λίγο στο Ματθαίο 4, στον πειρασμό του Κυρίου. Στις ταινίες τον βλέπουμε ότι είναι ένας πραγματικός άνθρωπος ο Σατανάς. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό. Όταν είσαι σε μια αδυναμία σωματική και ο Ιησούς ήταν πράγματι 40 μέρες σε νηστεία. Άρα σίγουρα είχε αδυνατήσει. Και συνήθως όταν είμαστε αδύναμοι. Οπότε είμαστε αδύναμοι ή όταν είμαστε άρρωστοι, όταν είναι αργά το βράδυ. Τότε είμαστε και πιο επιρρεπείς, και όταν είμαστε στη δουλειά και δεν σκεφτόμαστε πολύ πνευματικά, είμαστε επιρρεπείς στο να έρθουν αρνητικές σκέψεις. Και πάλι όμως εκεί μας δίνει ο Κύριος τη δυνατότητα να επιλέξουμε. Αυτή είναι η ευλογία που μας δίνει ο Κύριος, της επιλογής. Άρα πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτό. Πρέπει να εκπαιδευτούμε. Πρέπει να αναπτυχθούμε. Α, μιλούσαμε για το Ματθαίο 4. Εκεί λοιπόν θυμάστε, του έκανε κάποιες ερωτήσεις ο πονηρός. Όπως κάνει και σε εμάς. Αν είσαι Υιός Θεού. Α, έτσι βάζει την υποψία, βάζει το ερώτημα. Δεν λέει εσύ που είσαι Θεός του Θεού. Έτσι, έχει τη σκέψη λοιπόν και σου λέει. Αν πραγματικά είσαι, σε γεμίζει ενοχές. Γιατί ως αμαρτωλός, ξέρεις ότι πολλά από αυτά που θα σου πει δεν τα κάνεις. Είναι λοιπόν ένας πόλεμος που πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί όλα ξεκινάνε από εδώ. Αν με επιτρέπουμε. Ναι. Και με το ίδιο τρόπο μας κάνει να αμφιβάλλουμε, αν και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Έτσι ακριβώς. Βαπτιστήκαμε, ομολογήσαμε την πίστη μας προς τον Χριστό. Ναι. Και μας δίνει αμφιβολίες, γιατί κάποια στιγμή ίσως αλλά δεχτούμε γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας. Δεν είναι τυχαίο που η προσοχή μας απευθύνεται με αυτόν τον τρόπο. Πατέρα ή Πάτερ ημών. Ναι, Πάτερ ημών. Δεν είναι τυχαίο που η κυρίως προσευχή είναι ακριβώς έτσι ξεκινάει. Ακριβώς. Είναι ένα παράδειγμα από τον Ιησού Χριστό, όχι από κανένας άλλος. Από τον ίδιο Χριστό που ήρθε για μας για να αποκαλύψει τον Πατέρα. Ωραίο, μ' αρέσει γιατί... Για να έχουμε τι, να έχουμε αιώνια ζωή. Για την φύση του Θεού. Ωραίο, μ' αρέσει αυτό γιατί ο Κύριος μας προστατεύει με το να μας ζητάει να τον αποκαλούμε Πατέρα για να θυμόμαστε και σε ποιον μιλάμε. Ωραία, να συνεχίσω λοιπόν. Διαβάσαμε τον Ιωάννη 8:44. Πάμε λίγο στους Ρωμαίους 7. Προς Ρωμαίους 7, 21-23. Εδώ λοιπόν, Ρωμαίους 7, 21-23. Εδώ θα δούμε ότι δεν είναι όλα απλά αρνητικές σκέψεις. Είναι πράγματι ένας πνευματικός πόλεμος. Δύο λεπτά λίγο σπυρό. Είναι λοιπόν ένας πνευματικός εχθρός
που θέλει να μας εκφοβίζει, ώστε να μην έχουμε την ελευθερία εν Χριστώ. Έλα, Σπύρο, ναι, διάβασε μας. Ευχαριστώ. Βρίσκω λοιπόν τούτο το νόμο, ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, κοντά μου βρίσκεται το κακό. Επειδή βρίσκομαι εν ευχαρίστηση στο νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, όμως βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο, που αντιμάχεται στο νόμο του νου μου και με εχμαλωτίζει στο νόμο της αμαρτίας που είναι μέσα στα μέλη μου. Αμήν. Ο Παύλος λοιπόν, από τους πιο γνωστούς χριστιανούς του πρώτου αιώνα, και ο πιο δυνατός και το πιο δυναμικό παράδειγμα των Αποστόλων, του Κυρίου, βλέπουμε ότι έχει τις ίδιες εσωτερικές μάχες. Μπορεί να μην τα αποκαλεί διάβολο, αλλά λέει ότι μέσα μου υπάρχει ένας συνεχής πόλεμος. Διάβασα στο ίντερνετ ότι ο μέσος όρος των ανθρώπων έχει περίπου 60.000 σκέψεις κάθε μέρα. Και γύρω στις 70-80% από αυτές είναι αρνητικές σκέψεις. Φυσικά αυτό δεν ισχύει σε όλους. Και το θέμα είναι ότι οι σκέψεις μας είναι πολλές παραπάνω από αυτές που πιστεύουμε ότι κάνουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ελέγχουμε τις σκέψεις μας. Να μάθουμε να έχουμε κυριαρχία στις σκέψεις μας. Δεν είναι όλες του Θεού. Δεν είναι όλες του Θεού. Όσο πνευματικοί κι αν είμαστε, ο πονηρός πάντα θα ψάχνει το κενό. Θυμηθείτε εκείνη την παραβολή. Την αναφέρω συχνά γιατί είναι από τους αγαπημένους μου, γιατί πραγματικά την νιώθω προσωπική παραβολή. Που ο κάποιος λέει, καθάρισε το σπίτι του. Το άφησε καθαρό όμως, δεν το γέμισε με καινούργια πράγματα. Το άφησε καθαρό, αλλά άδειο. Αυτός ο άνθρωπος λέει, ήρθαν άλλα 7 δαιμόνια μέσα στην ψυχή του. Γιατί μπορεί να μετανόησε, αλλά δεν γύρισε προς τον Ιησού, δεν άρχισε να περπατάει προς αυτόν. Και το κάνουμε πολλές φορές και καθημερινά αυτό. Δεν είναι ότι μια φορά βαπτιζόμαστε και μετά είμαστε ok. Μετά θέλει πόλεμο, θέλει συνέχεια να γεμίζεις. Όπως ο πονηρός ψάχνει το κενό, όπως ο πονηρός ψάχνει το κενό συνέχεια για να μπει εκεί μέσα στη σκέψη μας, έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε ευσυνείδητα σε καθημερινή εγρήγορση για να μπορούμε να αντιστεκόμαστε. Μόνο να συμπληρώσω ότι αυτό το κερισμό που έλεγες είναι ο κερισμός που πρέπει να γυρίσει για να δοξάζει, γιατί ο Θεός έχει δώσει το έλεος, έχει πεθάνει για μας, βαπτιστήκαμε, πήραμε, αλλά ο κερισμός είναι να του δώσουμε δόξα. Αμήν. Η δόξα όμως, με ποιο τρόπο να τη δώσουμε, είναι μια άλλη συζήτηση. Ωραία. Γεμίζουμε λοιπόν, πρέπει καθημερινά να γεμίζουμε. Ναι, ερχόμαστε στην εκκλησία. Γαληνεύουμε, παίρνουμε ένα-δύο εδάφια να τα διαβάσουμε μέσα στη εβδομάδα. Αλλά η ψυχή θέλει καθημερινό γέμισμα. Όπως το στομάχι θέλει γέμισμα, και η ψυχή έχει στομάχι. Θέλει γέμισμα για να μπορείς να αντιτάσσεσαι στον πονηρό που θέλει να έρθει να γεμίσει αυτό το κενό. Να το δούμε λίγο στο Β' Κορινθίους. Να δούμε μάλλον ένα παρόμοιο. Β' Κορινθίους 10, 4 με 6. Β' Κορινθίους 10, και εδάφιο 4 με 6. Β' Κορινθίους 10. Έλα, Σπύρο, διάβασα. Επειδή τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά με το Θεό για καθαίρεση οχυρωμάτων,
Δύο λεπτά, λίγο σπίρο, ναι. Εδώ λοιπόν μας λέει στο πρώτο ότι ήδη μας δίνει το πεδίο του πολέμου. Το πεδίο πολέμου είναι πνευματικό. Άρα είναι μέσα μας, είναι σε άλλη διάσταση. Δεν τα έχω εγώ, δεν έχω τίποτα εναντίον του Σπύρου ή του Παναγιώτη ή του Σταύρου. Ο πόλεμος είναι πνευματικός. Πρέπει να δούμε την ουσία. Γιατί έχουμε διαμάχες, γιατί έχω θυμό, γιατί... Έτσι. Άρα εδώ μας ξεκινάει και μας μπάζει στο σε ποιο πεδίο μάχης θα πολεμήσουμε. Έλα Σπύρο, ναι. Αν θες να διάβασες. Επειδή τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά με το Θεό για καθαίρεση οχυρωμάτων. Δεδομένου ότι καθαιρούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού και είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε κάθε παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Ευχαριστώ. Πριν λίγες μέρες ήταν η μέρα του τείχους του Βερολίνου. Που έπεσε το τείχος του Βερολίνου, έπεσε ο κομμουνισμός σε όλα τα Βαλκάνια, σε όλη την Ευρώπη. Δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Εδώ λοιπόν μιλάει για ένα καινούριο τείχος που υψώνει κάποιος άλλος πάλι αλαζονικά. Καλό να το διαβάζετε ξανά το εδάφιο. Που αλαζονικά υψώνει. Πού το υψώνει, βλέπεις κάποιο τείχος? Ο Τραμπ θα υψώσει τείχος στο Μεξικό? Ποιον λέει? Υπάρχει μέσα μας κάποιος που θέλει συνέχεια να υψώνει αλαζονικό τείχος. Τι σημαίνει αλαζονία? Έρχεται κάποιος με υπερηφάνεια, σου λέει, δεν μπορείς ρε φίλε, δεν μπορείς, σμόκο, μη λες τίποτα. Ας το καλύτερα, το κάνουν άλλοι, το κάνουν καλύτερα. Έρχεται αλαζονικά, έρχεται με τσαμπουκά, έρχεται με μαγιά, έρχεται με θράσος. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Κύριος, σου λέει, μη φοβάσαι. Μπορείς να υποτάξεις κάθε τέτοια αλαζονική σκέψη, πού? Εν Χριστώ. Αυτό είναι το σημαντικό. Η δύναμη είναι από τον Χριστό. Όταν προσεύχεσαι, μπορείς να φέρεις κάθε τέτοια σκέψη. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε πόσο συχνά έρχονται αυτές οι αρνητικές σκέψεις, μας δίνει και μια κατανόηση πόσο πολύ περισσότερο πρέπει να προσευχόμαστε. Και να φέρνουμε κάθε αλαζονική σκέψη που υψώνεται, λέει, αλαζονικά. Πώς το λέει ακριβώς, συγγνώμη, να μην το λέω και με τα δικά μου λόγια. Ύψωμα επερώμενο εναντίον της γνώσης του Θεού. Αμήν. Ύψωμα επερώμενο. Ωραία. Θέλει κάποιος να μοιράσει κάτι γι' αυτό? Εδώ δεν... Ναι. Εδώ δεν αφορά μόνο οι δικές μας σκέψεις, αλλά... Εκεί που τα πάμε να μιλήσουμε στον κόσμο και εκεί οι άνθρωποι έχουν σκέψεις που οι σκέψεις έχουν χτιστεί βάση στην κουλτούρα που ζούσαμε, με την οικογένεια που έχουν ζήσει. Και αυτές οι σκέψεις μεγαλώνουν εναντίον στο Θεό, γιατί είναι εκτός από ένα όλες οι θρησκείες που δεν βαδίζονται. Σας πω ποιος είναι ο τρόπος, δεν έχουν γνώση για αυτό με κατά κάποιο τρόπο. Είναι από το πονηρό. Ευχαριστώ. Και εκεί είναι αυτή η υπόσχεση, εκεί ανήκει. Πολύ ωραία. Άρα δεν είναι μόνο οι σκέψεις που έρχονται μέσα στο μυαλό μας, είναι και η σκέψη η γενική που κυριαρχεί γύρω μας. Ωραία, πολύ σωστά. Εξακολουθεί φυσικά ο πόλεμος να είναι πνευματικός. Μην το ξεχνάμε, γιατί πάλι ο πόλεμος ξεκινάει εδώ και εδώ. Στο μυαλό και στην καρδιά. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν ξεκινάνε τη ζωή τους σκεφτόμενοι ότι ο Θεός ποτέ δεν μιλάει, ποτέ δεν ακούει. Αλλά η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Ο Θεός πάντα μιλάει και πάντα ακούει, πάντα καθοδηγεί. Πολλές φορές προειδοποιεί κιόλας. Κάποιες φορές επιβραβεύει και ενθαρρύνει. Αλλά έχουμε μάθει να ακούμε τόσο λίγο αυτά που λέει, γιατί η αντίληψή μας είναι θολωμένη
από μια συστατική διανοητική κατάσταση, μια αρνητικότητα που έχουμε αφουγκραστεί και δεχτεί τον τρόπο σκέψης των γύρω μας. Έτσι, και πολλές φορές ο Κύριος ψιθυρίζει, ενώ οι άλλες οι φωνές έρχονται λίγο πιο, πιο υπερήφανες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο πολύ χρόνο με τον Κύριο. Έτσι. Εκεί λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατάματα τις σκέψεις αυτές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατάματα. Να δούμε ένα ακόμα εδάφιο σε Εφεσίους 2.10. Εφεσίους 2.10. Και καλό είναι να σκεφτόμαστε ότι αυτά τα ψέματα του πονηρού δεν μας ανακοινώνονται με τρόπο, με φανφάρες, όπως «προσοχή, προσοχή, αυτή η σκέψη τώρα που θα ακούσεις είναι τοξική» ή «αυτή η σκέψη είναι προσχεδιασμένη να μην σου επιτρέψει να κάνεις το θέλημα του Θεού». Δεν έρχονται έτσι, έρχονται πιο πονηρά. Έρχονται με διαστρέβλωση κάποιες αλήθειες. Έτσι, όπως και το φίδι. Ήρθε στη γέννηση και έφερε μια διαστρέβλωση. Είπε, έτσι το είπε ο Θεός. Έτσι, πήγε στην Ήβα και της λέει και της το είπε διαφορετικά. Γι' αυτό είναι καλό να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού. Να δούμε λίγο το εδάφιο σπίρο. Εφεσίους, πού είμαστε? 2.10, ναι. Επειδή δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς χτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα, που ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Αυτό λοιπόν είναι μια αλήθεια που πρέπει να τη δεχτούμε. Ο Θεός προετοίμασε καλά έργα για τον καθένα μας εδώ πέρα και για όλους όσους έχει καλέσει ο Κύριος. Όταν το δεχτούμε αυτό, θα είναι πολύ πιο εύκολα να συνειδητοποιήσουμε την αρνητική σκέψη, το ψέμα του πονηρού. Το θέμα είναι ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Γιατί κάποιοι δεν εκεί έχουμε την διαφορά. Ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Εντάξει, ο λόγος ξεκαθαρίζει, μπορεί να μας βοηθήσει. Λοιπόν, είναι κάποιες σκέψεις που έρχονται όπως ίσως πρέπει να κάνεις πιο πολύ χρόνο διαβάζοντας τη βίβλο, που λέει μια σκέψη. Και έρχεται μια άλλη σκέψη, αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό, θα κάνεις πιο πολύ χρόνο με το βίβλο. Ακούγονται οι ίδιες. Αλλά δεν είναι, γιατί η μία έχει κάτι καταδικαστικό μέσα. Είναι ήδη σαν να σου λέει, δεν αγαπάς πραγματικά το Θεό. Ενώ η άλλη, έτσι, η πρώτη λοιπόν έχει κάτι καταδικαστικό, έχει μια κατηγορία. Ότι οι άλλοι αγαπάνε το Θεό περισσότερο. Ενώ η δεύτερη σκέψη συγγνώμη λίγο. Ναι, έχει μια επιβεβαίωση. Συγγνώμη, η πρώτη πρόταση έχει μια επιβεβαίωση. Ότι ίσως πρέπει να πάρεις κάποια βήματα στο να κάνεις πιο πολύ χρόνο με τον Θεό. Είναι επιβεβαιωτικό ότι είσαι ήδη σε καλό δρόμο, αλλά μάλλον πρέπει να κάνεις και λίγο κάποιες προσπάθειες παραπάνω για να βάλεις πιο πολύ χρόνο. Έτσι, αυτό έχει επιβεβαίωση. Ενώ το άλλο, αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό, έχει καταδίκη, έχει κατηγορία. Κάποιοι άλλοι αγαπάνε περισσότερο τον Θεό. Και αν αγαπάς τον Θεό, σου βάζεις και την αμφιβολία. Όπως έβαλε και ο πονηρός στον Ιησού, αν είσαι ο Υιός του Θεού. Έτσι, πρέπει να μάθουμε λοιπόν να αμυνόμαστε, γιατί ο πονηρός έχει γρήγορα χτυπήματα και εμείς
Η εκπαίδευσή μας είναι πολύ πιο αργή στο να μάθουμε να σκεφτόμαστε, να κοντρολάρουμε τις 60.000 σκέψεις τη μέρα. Έτσι, αν είσαι λοιπόν Υιός του Θεού, τώρα όλα αυτά μπορεί να ακούγονται σε κάποιους ως μια ψυχοανάλυση. Αλλά εκεί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πόλεμος είναι πνευματικός και κερδίζεται μόνο με πνευματικά όπλα, ένα από των οποίων είναι η προσευχή. Και να διαβάσουμε και ένα τελευταίο εδάφιο, στον Ισαΐα 55, 3 και 6. 3 και 6. Ισαΐας 55, εδάφιο 3 και εδάφιο 6. 3 και 6. Στρέψτε το αυτί σας και ελάτε προς εμένα. Ακούστε και η ψυχή σας θα ζήσει. Και θα κάνω σε εσάς αιώνια διαθήκη τα ελέη τα πιστά του Δαβίδ. Αμήν. Ακούστε και η ψυχή σας θα ζήσει. Είναι απαραίτητο να μάθουμε να ακούμε τη σωστή φωνή. Είναι απαραίτητο να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας στο να έχουμε διάκριση. Όπως λέει και στους Ρωμαίους 2.12, αυτό θέλει συνεχή μεταμόρφωση. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά μην σταματάμε να μεταμορφωνόμαστε συνεχώς. Σας το διαβάζω εγώ, δεν χρειάζεται να πάτε εκεί. Ρωμαίους 2.12, και αυτό είναι ακόμα αγαπημένο μου εδάφιο. Ή 12, ναι, για να δω. Συγγνώμη, 12.2. Και μην συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, με αυτόν τον τρόπο σκέψης του κόσμου, του αιώνα λοιπόν, αλλά να μεταμορφώνεστε διαμέσω της ανακαίνησης του νου, έτσι, η ανακαίνηση, η συνεχή μετάνοια λοιπόν. 12.2, συγγνώμη. Ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ο Κύριος μας έχει δώσει την ικανότητα να μπορούμε να δοκιμάζουμε, να ελέγχουμε και τους ανθρώπους και τις σκέψεις και τη δικιά μας σκέψη. Αυτό λοιπόν για να γίνει χρειαζόμαστε συνεχή μεταμόρφωση. Γιατί? Γιατί καθημερινά δεχόμαστε επιρροές από τον κόσμο. Άρα και εμείς δεν μπορούμε να πούμε εντάξει έφτασα. Πρέπει και εμείς συνεχώς να μεταμορφωνόμαστε. Πώς ανανεώνεται ο νους? Είναι μεγάλο θέμα. Με την τροφή. Έτσι. Σωστά. Γιατί εδώ είναι σημαντικό να το ολοκληρώσουμε. Γιατί ο Σατανάς έρχεται και σου λέει, γιατί είμαστε σαρκικοί και γνωρίζουμε αυτό που μας επί τόσα χρόνια λέει και διδάσκει ο Σατανάς. Και ο νους έχει μάθει αυτό το πράγμα. Ποιος μας μιλάει κάτι άλλο, ο λόγος του Θεού. Αυτό λέμε, ναι. Λόγος Θεού και προσευχή. Και αν δεν τρεφόμαστε, όπως λέει ο αδερφός, συνεχώς το μυαλό μας να το τρέφουμε με το λόγο του Θεού, να ανανεώνεται γιατί καθημερινά. Ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που τον είχαν πιστέψει. Αν εσείς μείνετε στο δικό μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Οπότε, έχουμε τελειώσει, μπορώ να απαντήσω. Οπότε ο λόγος έχει πει. Οπότε ο λόγος είναι αυτό. Τι να δεις μας πει. Οπότε ο λόγος είναι αυτός που μπορεί να πραγματικά να ελευθερώσει. Έλα Μαράκι, μοίρασε. Συγγνώμη, η Μαρία. Πάντα σκέφτομαι αυτό που λέει ο Παύλος για τους
για τους Βέλιους, ότι αυτοί οι χριστιανοί στη Βερία ήταν πιο καλοπροαίρετοι, γιατί ακούγανε τον, παίρνανε την, αυτό που τους έλεγε ο Κήρυκας, αλλά μετά διαβάζανε και μόνοι τους. Καθημερινά για να δεν δουν αυτό που τους έλεγε. Δεν ήταν ο λόγος, αλλά επειδή μάτισε το βλέμμα εκεί, σε αυτό. Τι έμεινε αυτός ο λόγος. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που... Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Υποθέτω. Ναι. Και σκέφτομαι, επειδή συνδυάζεται αυτό, δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να ακούμε ψέματα. Και όχι ψέματα, αλλά ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Και ακούμε μια άποψη, π.χ. εδώ στην Κυριακή. Αν εγώ όμως, όπως είπε και ο Φάνης, μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση, οπότε μπορεί να μου έχει έρθει και κάτι, κάποια ερώτηση. Αυτό δεν, για να το ψάξω λίγο στη γραφή. Και αυτό είναι αναγκαίο να έχουμε επαφή καθημερινά με τη γραφή, για να ξεκαθαρίζουμε. Και μετά ίσως θα πάω και θα ρωτήσω κάποιον άλλον. Τι λες εσύ γι' αυτό. Okay. Και λέει και ο Πάνος ότι κάποια στιγμή θα μας αποκαλυφθεί ότι δεν γνωρίζουμε. Είναι από τα αγαπημένα μου εδάφια αυτό, γιατί στο είναι στις πράξεις Αποστόλων 17. Γιατί φανταστείτε σήμερα ένας ηγέτης μιας εκκλησίας, ας πάρουμε την Ορθόδοξη, να πει: ακούτε αυτά που σας λέω, αλλά πηγαίνετε στο σπίτι σας να μελετήσετε αν αυτά που σας είπα είναι αλήθεια, είναι σύμφωνα με τις γραφές. Αυτό ακριβώς λέει ο Παύλος. Λέει: αυτή ήταν πιο σωστή από τη Θεσσαλονίκη, γιατί δηλαδή επαινεί που κάποιος πάει και δοκιμάζει τον λόγο του μέσω της γραφής. Αμήν, ας το κλείσουμε με μια προσευχή. Ευχαριστώ όλους που πήρατε μέρος και αυτούς που...